Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, ένα ερώτημα από μια φίλη, μητέρα, με τον τίτλο «Κάναμε παιδιά αχάριστα?» Μου στέλνει η φίλη τη φωτογραφία αυτής της αθλήτριας, που φαντάζομαι ότι τη γνωρίζετε ποια είναι. Και μου λέει ότι απορία μιας μάνας. «Καλημέρα Θέκλα, ελπίζω να απολαμβάνεις τις διακοπές σου, καρδούλα. Τις απολάμβανα, τις θελοπίζω. Μου επιτρέπεις μια ιδέα για vlog? Συγκινήθηκα πολύ εχθές διαβάζοντας την συνέντευξη της αθλήτριας του Στίβου Έλενας Τζάνγκο, με καταγωγή από την Αλβανία, που πήρε χρυσό μετάλλιο. Έλεγε ότι η χαρά της είναι να ευχαριστεί τους γονείς της που έχουν περάσει πολλά. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το απόσπασμα από τη συνέντευξη της αθλήτριας της Έλενας Τζάνγκο». Τι ωραία κοπέλα που είναι, πολύ όμορφη. «Εσύ νιώθεις Ελληνίδα?» τη ρωτάει ο συνεντευξιαστής. «Ε, βέβαια. Στην Ελλάδα γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ πήγα σχολείο. Είμαι Ελληνίδα, είμαι και από την Αλβανία. Πιο πολύ όμως νιώθω Ελληνίδα. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή εδώ. Μόλις έκανα το παγκόσμιο ρεκόρ, πήρα τηλέφωνο τους γονείς μου από το γήπεδο. Έχουν περάσει πολλά», δηλαδή οι γονείς της. «Τι έχουν περάσει? Το να τους δίνω χαρά είναι το παν για εμένα. Ήταν σαν να το κάνω για αυτούς», απαντάει η κοπέλα. Τη ρωτάει τι έχουν περάσει οι γονείς σου και λέει: «Το να τους δίνω χαρά είναι το παν για εμένα. Ήταν σαν να το κάνω για αυτούς. Θες να μου πεις τι δουλειά έκαναν εδώ?» τη ρωτάει αυτός που της παίρνει τη συνέντευξη. «Ο μπαμπάς μου στην Αλβανία ήταν αστυνομικός. Η μαμά μου ήταν δασκάλα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, ο μπαμπάς μου δούλευε σε οικοδομές και η μαμά μου καθάριζε σπίτια. Σε τιμάει που το λες. Και ακόμα καθαρίζει σπίτια. Και αυτό σε τιμάει που το λες. Έχω υποσχεθεί ότι η μάνα μου δεν θα ξανακάνει αυτή τη δουλειά. Ότι θα φτάσω στο σημείο με τις επιδόσεις μου να έχω αρκετά λεφτά για να μην ξαναδουλέψει». Ελίνα Τζέγκο, α, Ελίνα λέει εδώ, παγκόσμιο ρεκόρ στην ηλικία ΚΑΠΑ Παύλα 20. Πέρσι έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ στην ηλικία ΚΑΠΑ 18 και η συνέντευξη ήταν στο Φως. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι κάποιο διαδικτυακό περιοδικό. 21 χρόνων κορίτσι, η οποία λέει ότι μόλις έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ, πήρε τηλέφωνο τους γονείς της στο γήπεδο, επειδή έχουν περάσει πολλά, και το να τους δίνει χαρά είναι το παν για εκείνη, ήταν σαν να το έκανε για αυτούς, και έχει υποσχεθεί στον εαυτό της προφανώς ότι δεν θα ξανακάνει η μάνα της τη δουλειά του να καθαρίζει σπίτια, ότι θα φτάσω στο σημείο με τις επιδόσεις μου να έχω αρκετά λεφτά να μην ξαναδουλέψει. Και πάμε τώρα στην απορία της φίλης που μας στέλνει το email. Συγκινήθηκα πολύ χθες διαβάζοντας την συνέντευξη της αθλήτριας του Στίβου Έλενας Τζάνγκο. Ελίνα Τζέγκο λέει εδώ, θα ψάξω να βρω το όνομά της για να το γράψω σωστά στο βίντεο. Με καταγωγή από την Αλβανία που πήρε χρυσό μετάλλιο. Έλεγε ότι η χαρά της είναι να ευχαριστεί τους γονείς της που έχουν περάσει πολλά. Χωρίς να το θέλω, έκανα τη σύγκριση με την κόρη μου, 20 χρονών. Που γενικώς είναι ένα ευγενικό άτομο, αλλά μπορεί να γίνει άνετα και γαϊδούρι ξεκαπίστρωτο, όπως λέμε εδώ. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ τα τελευταία χρόνια πότε έκανε κάτι για να ευχαριστήσει τους γονείς της. Βέβαια, είναι εντάξει με τις σπουδές της. Δεν χαλάει υπερβολικά χρήματα. Ούτε κακές παρέες κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Κάνει οτιδήποτε ευχαριστεί εκείνη μόνο. Μπράβο, μπράβο, είναι φυσιολογική η κόρη σου. Σίγουρα παρακολουθείς αυτό το κανάλι. Θα ήθελες η κόρη σου στην ηλικία των 20 χρόνων να κάνει πράγματα για να ευχαριστήσει τους γονείς της? Εγώ από την ώρα που μου έστειλες το mail, ανησυχώ πολύ για αυτή την κοπέλα που έχει, μπράβο της που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και πολλά ανώτερα της, εύχομαι, αλλά να τα κάνει για τον εαυτό της, όχι για τους γονείς της. Εγώ ανησυχώ ιδιαιτέρως για αυτή την κοπέλα την οποία εσύ συγκρίνεις με την κόρη σου και λες ότι η κόρη σου είναι, πώς την έγραψες, γαϊδούρι ξεκαπίστρωτο, ένα λεπτό να βρω, γαϊδούρι ξεκαπίστρωτο, που να έχεις τη δικιά μου κόρη, τι θα λέγες. Λοιπόν, μήπως οι σύγχρονοι γονείς με την υπερβολική ενσυναίσθηση και φόβο μήπως δημιουργήσουμε ψυχολογικά τραύματα στα καμάρια μας, έχουμε παράξει καδούρια, γαϊδούρια ξεκαπίστρωτα εντός αγωγικών, όλο δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις? Ή μήπως αυτό το γλυκό κορίτσι, η αθλήτρια του Στίβου, κινδυνεύει να είναι people pleaser? Μα είναι ήδη people pleaser αυτό το γλυκό κορίτσι. Τέλειο θύμα των ναρκισσιστών, μπερδεύτηκα να περνάς όμορφα. Λοιπόν, εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν κάνουμε καμία διάγνωση στα βίντεο και φυσικά δεν διαγνώσκουμε
την παγκόσμια πρωταθλήτρια μας, η οποία μας τιμά και τους Έλληνες που χρησιμοποιεί τη σημαία μας και που νιώθει Ελληνίδα. Γιατί το ένας Έλληνας είναι συναίσθημα, παραγωνίδια. Το λέω εγώ που είμαι 45,9% Ελληνίδα και δεν είμαι 100% γονιδιακά Ελληνίδα. Λοιπόν, έχω να πω το εξής ακόλουθο. Ότι διαβλέπω στα λόγια της κοπέλας, το οποίο μπορεί να έχω και λάθος, γιατί μπορεί να έχουμε μεταφερθεί από τη συνέντευξη με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί ο αυτός που έπαιρνε τη συνέντευξη να κάνει επίτηδες ερωτήσεις για να βγάλει αυτό το μελό. Αν όντως είναι έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, διαβλέπω μια γονιοποίηση. Το να παίρνει το παιδί την ευθύνη, το να νιώθει το παιδί την ευθύνη για να καλυτερεύσει τη ζωή των γονέων του, αυτό είναι γονιοποίηση. Δεν είναι ο ρόλος του παιδιού, του έφηβου παιδιού, μπορεί να είναι ενήλικας μια κοπέλα στα 20, μια κοπέλα στα 21, μια κοπέλα στα 22 που είναι η κόρη μου ή στα 25 που είναι ο γιος μου ένα παιδί, αλλά δεν είναι ενήλικες ψυχοσυναισθηματικά. Η εφηβεία ολοκληρώνονται γύρω στα 26 χρόνια για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Είναι η ηλικία στην οποία ολοκληρώνεται η εξέλιξη των πρόσθειων με το η ανάπτυξη των πρόσθειων με το οποίο λοβών, δηλαδή αυτού του προστινού, πιο μοντέρνου κομματιού του εγκεφάλου, που εκεί ακριβώς εδράζεται και η κρίση και η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα. Άρα είναι παιδιά ακόμη, είναι έφηβοι ακόμη και στα 20 και στα 21 και στα 25. Σας μιλάει ένα παιδί, μιλάω για μένα τώρα, ένα μεγάλο παιδί, μια μεγάλο μπεμπέκα που λέγει ο πατέρας μου, σας μιλάει ένα μεγάλο παιδί το οποίο ήταν εξαιρετικά αγωνιοποιημένο παιδί. Έκανα τα πάντα για να ευχαριστήσω τους γονείς μου, για να ευχαριστήσω τον Θεό, έτσι όπως μου τον μετέδιδε η Εκκλησία μου το θέλημα του Θεού, και για να ευχαριστήσω την Εκκλησία και τη θρησκευτική οργάνωση στην οποία ανήκα. Περισσότερα γι' αυτό γράφω στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος». Και οι γονείς μου καμάρωναν πως είχαν ένα πολύ όριμο παιδί, ένα παιδί το οποίο δεν ήταν αντιδραστικό καθόλου και το οποίο έκανε τα πάντα προκειμένου να είναι καλό παιδί. Με καταστροφικά αποτελέσματα αυτή η στάση που είχα, κυρίως για εμένα, αλλά και για τα παιδιά μου στη συνέχεια που τους γέννησα και τους μεγάλωσα σε μια ανώριμη ηλικία. Και ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρά, όπως λέμε και στην κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή στα 26 μου όταν έκανα την επανάστασή μου, έζησα μεταχρονολογημένα την εφηβεία μου, βάζοντας τον εαυτό μου σε αρκετούς κινδύνους, γιατί το έκανα με ένα αφύσικο τρόπο και μεταχρονολογημένα. Θα σου πω για τη δικιά μου κόρη. Γεια σου Κυριακή, σ' αγαπώ πολύ. Η δικιά μου κόρη είναι 22, έγινε 22 το Φεβρουάριο. Με τη δικιά μου κόρη έχουμε πολλές διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Θα θυμάστε ένα βίντεο που κάναμε μαζί, που κάτι λέγαμε για τα τατουάζ, που είχε φτιάξει τατουάζ. Και λέει η Κυριακή, όταν της είπα για το τατουάζ, γιατί έκανες τατουάζ, μου λέει τι θα προτιμούσες στην ηλικία σου, στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα, εσύ σου παντρεμένη με ένα παιδί, τι θα προτιμούσες, να είμαι παντρεμένη και έγκυος ή να έχω τατουάζ. Και της είπα, εγώ τατουάζ, θα κάνει και στο μέτωπο άμα είναι. Ως μητέρα, κάποιες συμπεριφορές της κόρης μου, αρκετές φορές με ξενίζουν. Γιατί εγώ δεν λειτουργούσα έτσι στην ηλικία της. Δεν ήμουν μια φυσιολογική έφηβη. Στα 22 μου, ήμουνα και μητέρα. Και ήμουνα και νοικοκυρά, και είχα και νοικοκυριό και δούλευα κιόλας. Ούτε λόγος να βγαίνω έξω, ούτε λόγος να γυρνάω αργά το βράδυ, ούτε λόγος να ζω τη ζωή μου για μένα. Ζούσα τη ζωή μου για το σύστημα. Το οποιοδήποτε σύστημα. Είτε το οικογενειακό σύστημα, είτε το κοινωνικό σύστημα, είτε το θρησκευτικό σύστημα. Έτσι μου φαίνεται πάρα πολύ παράδοξο και πάρα πολύ παράξενο που το παιδί μου λειτουργεί με έναν τρόπο που εσύ. Προφανώς ότι χαρακτήριζες γαϊδούρι ξεκαπίστρωτο, εγώ τη χαρακτηρίζω φυσιολογική έφηβο. Ανησυχώ για αυτήν, ναι. Αλλά πίστεψέ με, θα ανησυχούσα πολύ περισσότερο, πάρα πολύ περισσότερο, αν μιλούσε με τέτοιο τρόπο. Και αν λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο, του στείλω ό,τι κάνω, το κάνω για τη μάνα μου, τα σπουδές μου τις έκανα για τη μάνα μου, τα μεταπτυχιακά μου τα κάνω για τη μάνα μου, οποιαδήποτε πράξη και κίνηση την κάνω για τη μάνα μου και θέλω να γίνω η καλύτερη σε αυτό που κάνω για να μην κάνει η μάνα μου vlogs, για παράδειγμα. Θα ανησυχούσα πάρα πολύ, θα έλεγα έχω ένα παιδί το οποίο αναλαμβάνει γονεϊκή ευθύνη για μένα, ενώ δεν είναι ο ρόλος της, έχω ένα γονιμπημένο παιδί. Και το άλλο μου το παιδί είναι μεγαλύτερο 3 χρόνια, έχει περάσει αυτή την έντονη εφηβεία πιο παλιά.
Και υπήρξαν στιγμές που έλεγα: πού πω ρε παιδί μου, πού πω ρε παιδί μου, πόσο αντιδραστικός είναι, πόσο τα λέει χήμα, πόσο τα λέει έξω από τα δόντια, πόσο εύκολα μου λέει όχι, πόσο εύκολα λέει εγώ αυτό θέλω να κάνω και θα το κάνω. Σήμερα που είναι στα 25, είναι ακόμη έφηβος, αλλά είναι σε μια φάση στην οποία είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι ήταν προηγουμένως. Εξακολουθεί όμως να κάνει το φυσιολογικό, που είναι να ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη δική του ευημερία και να ενδιαφέρεται πρωτίστως για να ζήσει τη ζωή του ορθά. Βλέπω στο γιο μου, που είναι μεγαλύτερος από την κόρη μου, ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ωριμότητα. Θα έλεγα, το οποίο είναι λόγω ηλικίας και είναι φυσιολογικό. Δεν λέω ότι τα παιδιά μου είναι πρότυπα, σε καμία περίπτωση, ούτε τα παιδιά μου είναι πρότυπα, ούτε εγώ είμαι πρότυπη μητέρα. Αλλά σου λέω ότι εγώ ήμουν ένα πολύ κακό πρότυπο που λειτουργούσα με έναν τρόπο πολύ έτσι γονιοποιημένο. Δεν είναι υγιές αυτό. Σίγουρα, το να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ενσυναίσθηση και να αφήσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν την ηλικία τους στην ηλικία τους, δεν σημαίνει πως θα δεχόμαστε και θα αποδεχόμαστε οποιοδήποτε bullying τυχόν μας κάνουν τα παιδιά μας. Δεν λες κάτι τέτοιο για την κόρη σου όμως. Δεν λες ότι η κόρη σου σου βάζει τις φωνές, δεν λες ότι σε κατηγορεί για πράγματα τα οποία δεν φταίς, δεν λες ότι σε χρησιμοποίησαν καλάθι των αχρήστων, δεν λες ότι ξεσηκώνει καυγάδες από το τίποτα για να βγάλει τα νεύρα της πάνω σου, δεν λες κάτι τέτοιο. Που αν κάνει κάτι τέτοιο, εκεί να της βάλεις όρια, να της πεις όχι, δεν είμαι σκουπιδοτενεκέ σου, άμα έχεις κάτι και θες να το συζητήσουμε, έλα να το συζητήσουμε, δεν σου επιτρέπω να ξεσπάς πάνω. Εκεί ναι. Γιατί τι λες όμως, γαϊδούρη ξεκαπιστρούτο, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο τι λες. Λες είναι 20 χρονών, γενικώς είναι ένα ευγενικό άτομο, αλλά μπορεί να γίνει άνετα και γαϊδούρη ξεκαπίστρωτο, όπως λέμε εδώ. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ τα τελευταία χρόνια πότε έκανε κάτι για να ευχαριστεί τους γονείς της. Μα δεν είναι η δουλειά του παιδιού να κάνει πράγματα για να ευχαριστεί τους γονείς. Ούτε η δουλειά του γονιού είναι να κάνει πράγματα για να ευχαριστεί τα παιδιά. Η δουλειά του παιδιού είναι να ζήσει τη ζωή του και η δουλειά του γονιού είναι να τηρήσει το γονεϊκό του ρόλο. Που ο γονεϊκός του ρόλος είναι να προστατεύσει αναλόγως με την ηλικία, να παρέχει τα απαραίτητα υλικά και πνευματικά αγαθά για να μπορέσει το παιδί του να επιβιώσει και να εξελιχθεί, να διαπαιδαγωγήσει το παιδί του και να είναι γονιός. Όχι να κάνει κάτι για να το ευχαριστήσει. Εγώ πολλές φορές, για παράδειγμα, λέω όχι στα παιδιά μου. Όταν μου ζητάνε κάτι, μπορώ να πω όχι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, αυτό δεν θέλω να το κάνω. Δεν είναι η δουλειά μου να τους ευχαριστήσω, ούτε είναι η δουλειά τους να με ευχαριστήσουν. Η δουλειά μου είναι να είμαι γονιός και η δουλειά τους είναι να ζήσουν τη ζωή τους. Και η δουλειά τους είναι να είναι έφηβα παιδιά. Για τη δική μου ευχαρίστηση υποχρεωμένη να φροντίσω εγώ, για τη δικιά τους ευχαρίστηση καλά κάνουν που φροντίζουν αυτοί. Τι σημαίνει δεν έκανε κάτι για να σε ευχαριστήσει? Τι να κάνει δηλαδή? Τώρα, αν της ζήτησες να κάνει κάτι, που είναι 20 ετών και συγκατοικείται, και αν της είπες μπορείς σήμερα σε παρακαλώ να πλύνεις τα πιάτα γιατί δεν μπορώ, και σου είπε όχι, δεν πλένω τα πιάτα, εκείνο είναι άλλη υπόθεση. Το να ζητήσεις να συμμετέχεις στις εργασίες του σπιτιού, αν συγκατοικείται, ή να της ζητήσεις μια χάρη μέσα στα λογικά πλαίσια και να σου πει όχι. Βέβαια, είναι εντάξει με τις σπουδές της, δεν χαλά υπερβολικά χρήματα, ούτε κακές παρέες κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Κάνει οτιδήποτε ευχαριστεί εκείνη μόνο. Μια χαρά του μου φαίνεται το παιδί σου, φυσιολογικότατο. Εντάξει, δεν έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν είμαστε όλοι για παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχουμε όλοι τα φόντα για να γίνουμε αθλητές, για να γίνουμε καλλιτέχνες. Και πλάκα τα λέω, αθλητές ή καλλιτέχνες ή δημιουργοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο καθένας στον τομέα του. Λοιπόν, οι σύγχρονοι γονείς, λες, μήπως οι σύγχρονοι γονείς με την υπερβολική ενσυναίσθηση και φόβομαι πως δημιουργήσουμε ψυχολογικά τραύματα στα καμάρια μας, έχουμε παράξει γαϊδούρια ξεκαπίστρωτα, όλο δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Η κόρη σου λες ότι είναι εντάξει στις σπουδές της, άρα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Γιατί να έχουμε υπερβολική ενσυναίσθηση? Συνήθως οι γονείς έχουμε πρόβλημα να εκδείξουμε ενσυναίσθηση στα παιδιά μας. Συνήθως βλέπουμε τα παιδιά μας μέσα από τις δικές μας διόπτρες, μέσα από τα δικά μας γυαλιά, με τα δικά μας μάτια και δεν βλέπουμε πώς σκέφτονται ήδη. Σε μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με την κόρη μου, μου λέει: μπορείς να με δεις λίγο όπως με βλέπω εγώ εμένα? Και έχει δίκιο. Μου λέει: όταν μου μιλάς για μένα, μου μιλάς όπως με βλέπεις εσύ. Γιατί δεν με ακούς να δεις πώς βλέπω εγώ τον εαυτό? Τι δεν με ρωτάς ποια είναι η δική μου άποψη? Και έχει δίκιο. Νομίζω να έχουμε υπερβολική ενσυναίσθηση. Έλλειψη ενσυναίσθησης έχουμε περισσότεροι γονείς.
φόβος μην τους προκαλέσουμε ψυχολογικά τραύματα, θα πρέπει να έχουμε αυτό το φόβο, ναι. Ναι, για να μην τους κακοποιήσουμε. Να μην τους προκαλέσουμε οποιαδήποτε μορφής ψυχική, σωματική κλπ. Κακοποίηση. Ναι, εννοείται. Είναι καλό να φοβάσαι να μην κακοποιήσεις τα παιδιά σου. Είναι κακό να θεωρείς τα παιδιά σου χτήματά σου και να υποβάλεις τα παιδιά σου ότι πρέπει να σε λυπούνται και ότι σου οφείλουν πράγματα και πρέπει να κάνουν πράγματα για σένα. Και αυτό δεν το λέω σε σχέση με την αθλήτρια, γιατί δεν ξέρω την ιστορία της κοπέλας. Αυτό το λέω σε σχέση με το βίντεο που κάναμε πριν λίγες μέρες για την υπερήλικον άρκησο μητέρα που η κόρη της δυσκολεύεται να την βάλει στο γυροκομείο. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια και τις δικές σας απόψεις. Ο ρόλος του γονιού είναι ένας ρόλος που φέρει υποχρεώσεις. Ο ρόλος του παιδιού δεν φέρει υποχρεώσεις. Οι γονείς επιλέξαμε να γεννήσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά δεν επέλεξαν να γεννηθούν. Και οφείλουμε να σεβαστούμε τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού, τις απόψεις του κάθε παιδιού και το δικαίωμα του να ζήσει ακριβώς στην ηλικία του. Και εδώ θέλω να πω κάτι για τον πρωταθλητισμό, ότι είναι πολύ σκληρό πεδίο ο πρωταθλητισμός και ότι τα παιδιά τα οποία ασχολούνται τόσο σοβαρά με τον αθλητισμό ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, έχουν πάρα πολλές ώρες σκληρής προπόνησης και στα περισσότερα αθλήματα, εξ όσων έτυχε να γνωρίζω, ξαναλέω την κοπέλα, δεν τη γνωρίζω και μπράβο της και συγχαρητήρια, και στα περισσότερα αθλήματα οι συμπεριφορές δεν είναι και ιδιαίτερα ψυχολογικά υγιείς στο χώρο των προπονήσεων και όλων αυτών των πολύ δύσκολων συνθήκων. Και κακώς θεοποιούμε τέτοια επιτεύγματα, ξαναλέω δεν την ξέρω την κοπέλα. Μιλάω γενικά και μιλάω για άλλα πρόσωπα τα οποία γνωρίζω προσωπικά, που υπήρξαν και πρωταθλητές και έχουν κερδίσει διάφορα, ότι όταν μεγαλώσουν και βγουν από το χώρο του αθλητισμού, όταν αφυπηρετήσουν, έχουν να διηγηθούν πολλά δύσκολα για εκείνη την περίοδο και ότι δεν έζησαν και την εφηβεία τους ή την νεονικότητα τους, το οποίο εύχομαι να μην ισχύει αυτό για αυτή την κοπέλα. Την αγάπη μου σε όλους. Και άστε τα παιδιά να είναι παιδιά, άστε τους εφήβους να είναι έφηβοι και εμείς που αποφασίσαμε να γίνουμε γονείς, ας είμαστε γονείς. Και δεν είναι τα παιδιά μας για να μας ευχαριστούν, είμαστε εμείς για να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας. Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, εμείς να καλυτερεύσουμε τη δική μας ζωή, εμείς να δώσουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να ζήσει και να μην ζούμε διαμέσου των ζώων των παιδιών μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Σας φιλώ. Γεια.